Να πάμε στο Ρέθυμνο. Χθες ξεκινήσαμε και παρακαμπτοποιήσαμε μία κουβέντα εδώ, μία συζήτηση αναφορικά με το κλίμα στον τουρισμό τα δύο πρώτα 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης. Θέλω να πάμε στο Ρέθυμνο. Πήγαμε Λασίθι, πήγαμε Ιεράπετρα, πήγαμε Σιτία, αναφερθήκαμε στο Ηράκλειο. Πάμε τώρα στο Ρέθυμνο. Ο κύριος Μανώλης Τσακαλάκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου, θα μας βοηθήσει να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, ασφαλή συμπεράσματα. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές και στους τηλεθεατές μάλλον. Για πείτε μας λίγο, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, 3-24 ώρες μετά τις εκλογές της Κυριακής, πώς εξελίσσεται η τουριστική δραστηριότητα σε σχέση πάντα και με τις αρχικές προσδοκίες? Προσέξτε, οι εκλογές δεν διατάραξαν το ομαλό κλίμα το οποίο υπάρχει από την αρχή της σεζόν. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε και οι επαναληπτικές εκλογές να διαταράξουν την οποιαδήποτε ομαλότητα έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και τη ροή των κρατήσεων, και ούτε επηρέασαν. Οι αρχικές προσδοκίες ήταν υψηλές. Είχαμε όντως τοποθετήσει τον πύχη πολύ ψηλά και δεν επαληθεύτηκαν. Περιμέναμε κάτι καλύτερο, το οποίο τελικά δεν ήρθε. Όμως, ό,τι ήρθε από το τέλος Μαρτίου μέχρι τώρα είναι στο σύν από πέρυσι. Αν θυμάστε, πέρυσι τέτοια εποχή περίπου ξεκίνησε ουσιαστικά η σεζόν. Τώρα ουσιαστικά ξεκινάει η φετινή σεζόν. Όμως το διάστημα το οποίο έχει περάσει μέχρι τώρα έχει φέρει ένα καλό σύν στις κρατήσεις και στις αφίξεις και στους τζίρους. Απλά φέτος έχουμε αυτά και αυξημένα λειτουργικά έξοδα για τις επιχειρήσεις, έτσι δεν είναι, σε σχέση με πέρυσι? Να, ένας παράγοντας στον οποίο πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό θα σας έλεγα τώρα. Και το έχουμε πει από την αρχή της σεζόν, ότι ενώ θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες αφίξεις και πανελλαδικά και στην Κρήτη, που είναι το νούμερο ένα destination της χώρας, ο πρώτος προορισμός, δεν θα έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στα κέρδη των επιχειρήσεων. Θα υπολείπονται, γιατί οι αυξήσεις που δώσαμε πέρυσι για τη φετινή σεζόν κυμαίνονται γύρω στο 10%. Η αύξηση του κόστους μας ήταν πολύ μεγαλύτερη. Επομένως, αυτή η διαφορά θα φανεί και θα αποτυπωθεί στο τέλος της σεζόν στα ταμεία όλων των τουριστικών επιχειρήσεων. Μάλιστα, έχουμε ακριβότερες διακοπές, για να καταλάβει ο κόσμος, σε σχέση με πέρυσι. Σημαίνει ότι και η αγοραστική δύναμη των επισκεπτών που έρχονται στην Κρήτη είναι πιο ισχυρή? Κατ' επέκταση αυτό θα φανεί και στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που είναι και το ζητούμενο. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Όπως πιέζονται οι Έλληνες πολίτες, έτσι πιέζονται οικονομικά και οι πολίτες όλων των ευρωπαϊκών χωρών, που είναι η κατεξοχήν τροφοδότρια περιοχή του ελληνικού και κατ' επέκταση του κρητικού τουρισμού. Γνωρίζετε ότι η πρώτη οικονομία της Ευρώπης είναι η Γερμανία, και όταν το χειμώνα τους ζητήθηκε να κάνουν οικονομία στην ενέργεια, τους ζητήθηκε να χαμηλώσουν το θερμοστάτη του καλοριφέρ τους, και αυτοί αντί να το χαμηλώσουν τον κλείσανε, διότι είναι πάρα πολύ συντηρητικοί. Στη συνέχεια ζητούνται όλο και περισσότερα χρήματα από τον πολίτη για να καλυφθούν τα έξοδα των χωρών, και οι πολίτες πλέον έχουν στεγνώσει κοινώς. Υπάρχει όντως πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί υπέρογκα τα κόστη των αεροπορικών εταιριών, με αποτέλεσμα να μην είναι όλοι οι πελάτες σε τέτοια αγοραστική δύναμη που να μπορούν να πραγματοποιήσουν ταξίδια όπως πραγματοποιούσαν στο παρελθόν. Η επιθυμία τους υπάρχει, η δυνατότητά τους δεν υπάρχει, και θα δούμε φέτος να πραγματοποιούν ταξίδια σε λιγότερη συχνότητα, δηλαδή αυτοί που ταξίδευαν 3 και 4 φορές το χρόνο θα ταξιδέψουν τις μισές φορές, ίσως και μία φορά λιγότερο. Αυτοί που ταξίδευαν 2 φορές ίσως μία φορά, και κάποιοι που ταξίδευαν μία φορά δεν θα ταξιδεύσουν διάβαζα καθόλου εκτός της χώρας τους. Διάβαζα το πρωί στον Αθηναϊκό Τύπο κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν
με την αύξηση στο μέτωπο των αφίξεων των Αμερικανών στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα της τάξης του 180% σε σχέση ακόμα το τονίζω και με το 19. Είναι μια αγορά που ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να στοχεύσει και η Κρήτη. Μας επηρεάζει καθόλου, μας ενισχύει καθόλου? Προσέξτε, η Αμερικάνικη αγορά είναι ζητούμενο και για εμάς. Έχουμε μικρό μερίδιο εμείς εδώ στην Κρήτη. Ευελπιστούμε ότι με το άνοιγμα του καινούριου αεροδρομίου στο Καστέλι θα υπάρξουν και τέτοιες πτήσεις προς το νησί μας. Κατευθείαν πτήσεις και από Αμερική και από άλλες μακρινές περιοχές που μέχρι τώρα δεν υφίστανται. Είναι πελάτες υψηλού βαλαντίου, είναι πελάτες που αφήνουν πολλά χρήματα. Επομένως δεν μπορούσε να διαφύγει της προσοχής μας και να μην μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει προσπάθειες στο παρελθόν για να προσελκύσουμε τέτοιου είδους τουρισμό από την Αμερική. Ήδη και προ λίγων ημερών φιλοξενήσαμε ένα press trip Αμερικανών δημοσιογράφων και influencers στη Δυτική Κρήτη. Πέρασαν από το Ηράκλειο, φύγαν από τα Χανιά, είδαν σε λίγο χρονικό διάστημα όλα όσα έπρεπε να δουν και όσα μπορούσαμε να τους δείξουμε. Έφυγαν κατενθουσιασμένοι από τις εμορφιές του τόπου μας, από την γαστρονομία μας, από την κριτική φιλοξενία και πιστεύω ότι θα μεταλαμπαδεύσουν στους αναγνώστες τους όλα αυτά τα οποία έζησαν εδώ. Επομένως, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και θα συνεχίσουμε και στην Αμερική, μάλιστα, και στον Καναδά και σε άλλες. Αυτή τη στιγμή οι πληρότητες στις επιχειρήσεις σας τι ποσοστό αγγίζουν? Ο Μάιος είναι ένας μήνας που θεωρώ ότι θα κλείσει μεταξύ 50 και 75% πληρότητα στα καταλήματα. Οι καλές πληρότητες είναι το 75%, οι μέτριες και πιο κάτω είναι το 50%. Παρ' όλα αυτά διαφαίνεται ότι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα έχουμε κάτι αντίστοιχο περίπου με πέρυσι. Αρκεί το προσωπικό που έχετε και πάμε τώρα στην έλλειψη εργατικών χεριών, εργαζομένων εκεί στα ποσοστά, το κενό που καταγράφετε. Αρκούν οι εργαζόμενοι για να καλύψουν αυτό το 60, 70, 75% στο κομμάτι της πληρότητας ή έχετε πρόβλημα σε σχέση με πέρυσι? Αυτή τη στιγμή οριακά εξυπηρετούνται τα ξενοδοχεία. Και όταν λέω οριακά... Οπότε θα υπάρξει θέμα, κύριε Ζαγαλάκη. Χωρίς εκτόσεις στην ποιότητα. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι, μας λείπονται αυτή τη στιγμή περί τους 4 με 5.000 ανθρώπους στις καθαρά ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κύρια καταλήματα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά, θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό απόγευμα.